θα συζητηθεί. Πάμε τώρα στο Γιώργο Φελίδη. Έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις στην Αίγυπτο, Ευχαριστώ. Γιώργο, όπου η μουσουλμανική αδελφότητα απορρίπτει την αναθεώρηση του συντάγματος και το σχετικό δημοψήφισμα, όσο και το χρονοδιάγραμμα για νέες βουλευτικές εκλογές. Κάτι που αναδεικνύει ένα πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα του Νείλου, όπου ο στρατός βρίσκεται στους δρόμους για να περιφρουρήσει τα δημόσια κτίρια και να ελέγξει τις αντιδράσεις των Ισλαμιστών. Η Δύση ανησυχεί σφόδρα για τις εξελίξεις, ενώ Αραβικά Εμμυράτα και Σαουδική Αραβία σπέβδουν να προσφέρουν μια ανάσα στην οικονομία της Αιγύπτου. Στο μεταξύ, οι οπαδοί του ανατραπέντος Προέδρου Μόρση θρηνούν τους δεκάδες νεκρούς των τελευταίων ημερών. In Egypt continue as a new constitution is promised within weeks. Μεταβατική κυβέρνηση και μουσουλμανική αδελφότητα αλληλοκατηγορούνται για τα αιματηρά επεισόδια στην Αίγυπτο που κόστησαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και έχουν βυθίσει την οικονομία σε βαθιά κρίση, πλήττοντας κυρίως τον τουρισμό και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι απορρίπτουν τα χρονοδιαγράμματα για συνταγματική μεταρρύθμιση και βουλευτικές εκλογές και κατηγορούν το στρατό για πραξικόπημα κατά ενός δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου που ανήλθε στην εξουσία μετά από την επανάσταση κατά του Μουμπάρα. Ο στρατός λέει ψέματα, είμαστε εκατοντάδες χιλιάδες. Αν θέλαμε θα είχαμε επιτεθεί. Ο στρατός επιτέθηκε βάναυσα σε αυτούς που προσεύχονταν και διαδήλωναν ειρηνικά. CNN has not been able to verify the authenticity of either video. Η στρατιωτική ηγεσία και οι φιλελεύθερες και δυτικόστροφες πολιτικές δυνάμεις της Αιγύπτου κατηγορούν τη μουσουλμανική αδελφότητα ότι καπηλεύθηκε τη δημοκρατική επανάσταση για να επιβάλλει τον Ισλαμικό νόμο δια της πλαγίας οδού. Επίσης, θεωρούν ότι η συγκέντρωση υπερεξουσιών από τον τότε πρόεδρο Μόρζη με προεδρικά διατάγματα ήταν αντισυνταγματική και υπέκρυπτε τάσεις αυταρχισμού και υποταγή στα κελεύματα ακραίων θρησκευτικών δυνάμεων του Αιγυπτιακού Παρασκηνίου. Ο Μοχάμεντ Μόρζη κατέστρεψε την οικονομία για να εξυπηρετήσει τους πολιτικούς του φίλους, λένε οι επικριτές του. Για να γεννηθεί η οικονομία πρέπει να σταματήσουν οι διαδηλώσεις. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με πολιτική συμφωνία των δύο πλευρών είτε δια της βίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο μεταβατικός πρόεδρος της Αιγύπτου, Αντλή Μανσούρ, διόρισε μεταβατικό πρωθυπουργό το μετριοπαθή φιλελεύθερο οικονομολόγο, πρώην υπουργό οικονομικών επικυβερνήσεων Μουμπάρακ, Χαζέμ Μπεμπλάουι. Ο Μοχάμεντ Ελ Μπαρεντέι ορίστηκε αντιπρόεδρος, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στην Αμερική υπάρχει έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις. Well, the U.S. says it is in close contact with the Egyptian military and our decisions with regards to the events that have happened recently in Egypt will be. Οι αποφάσεις μας σχετικά με τα γεγονότα της Αιγύπτου, αλλά και η ανάλυση τους, λαμβάνονται σύμφωνα με τους στόχους της αμερικανικής κυβέρνησης σε συνεννόηση με το Κογκρέσο. Μήνυμα αγωνίας, φιλίας και συμπαράστασης προς τον Αιγυπτιακό λαό απίθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος ο Δεύτερος εξέφρασε τον πόνο και την αγωνία του για τις εξελίξεις. Την Αίγυπτο, πρόεδρε μου, την ονομάζω η πόρτα της Αφρικής και είναι μια χώρα τεράστια που θα παίξει μεγάλο ρόλο και σας ευχαριστώ για τις σκέψεις που κάνατε, γιατί δημοκρατικά πρέπει να προχωρήσει. Δεν μας χωρίζει, αλλά μας ενώνει το Λιβικό πέλαγος. Η προτροπή μας, η ευχή μας και η ελπίδα μας είναι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να αποκλιμακωθεί η βία και να ακολουθήσει χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις η Αίγυπτος τον δημοκρατικό της δρόμο. Η οικονομία της Αιγύπτου ασθενεί. Οι ελλείψεις αγαθών και καυσίμων είναι μεγάλες, ενώ ο τουρισμός έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα από τις ταραχές. Αραβικά Εμμυράτα και Σαουδική Αραβία σπέβδουν να σώσουν την οικονομία της Αιγύπτου με έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και Γιώργο, ορίστηκε, μάλλον πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα η πρώτη συνάντηση του μεταβατικού προέδρου με τον νέο πρωθυπουργό. Ακριβώς σία, ο Αντλή Μανσούρ συνάντησε τον Χαζέμ Ελ Μπεμπλάουι, καθώς οι νέες αρχές προσπαθούν να οδηγήσουν τη χώρα σε νέες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές. Στο μεταξύ, το Ισλαμιστικό Κόμμα Νουρ, το οποίο τις τελευταίες ημέρες προέβαλε ενστάσεις στο διορισμό διάφορων υποψηφίων, υποστηρίζει τελικά το διορισμό του Μπεμπλάουι ως πρωθυπουργού, ενώ ο επικεφαλής του ίδιου κόμματος εξετάζει το διορισμό του Μοχάμεντ Ελ Μπαραντέι στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης, όπως είπε. Τώρα, ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας,
χώρας ανακοίνωσε ότι ερευνώνται 650 άτομα ως εμπλεκόμενα στις αιματηρές ταραχές που κόστησαν τη ζωή 55 ανθρώπων. Η κυβέρνηση του Βελγίου εξέδωσε σήμερα ταξιδιωτική οδηγία με την οποία συμβουλεύει τους υπηκόους της να εγκαταλείψουν την Αίγυπτο, εάν η παρουσία τους δεν είναι εντελώς απαραίτητη, καθώς συμβουλεύει και τους παραθεριστές να μην επιλέξουν την Αίγυπτο ως τουριστικό προορισμό. Τέλος, δίπλα στη Σαουδική Αραβία που ενέκρινε τη χορήγηση βοήθειας ύψους 5 δισεκατομμύρια δολαρίων προς το Κάιρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρέτα συμφώνησαν να χορηγήσουν δωρεά 1 δισεκατομμύριο δολαρίων και να δανείσουν άλλα 2 δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα του Νείλου. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο με τις υπόλοιπες.